Κυρίε και κύριοι, καθόμαστε εδώ στο τραπέζι μα με τον κύριο Θεοδοσίου. Γεια σα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που είστε Καλή μαζί μα. Καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Πώ είστε, είστε καλά. Όσο μπορεί να είναι καλά, μια επιχείρηση με τα σημερινά δεδομένα. Έτσι όπω το λέτε είναι, νομίζω. Ασφαλώ αλλά... και θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Κριτική, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, γιατί νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι η κρίση αγγίζει και εμά. Ναι. Έχουμε βέβαια κάποιε έτσι λιγότερο ευχάριστε, κάποιε περισσότερο ευχάριστε εξελίξει. Εγώ θα πω ότι ίσω το 2023 να είναι η χρονιά των επιχειρήσεων και αυτό λόγω του Ταμείου Ανάκαμψη και των ΕΣΠΑ όλων αυτών που θα δοθούν προ τι επιχειρήσει. Τι έχουμε να περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολλά τα χρήματα, πρόεδρε, που θα πάνε απευθεία στην επιχειρηματικότητα. Έχουν Έρθει μέχρι τώρα 30 δι, συνολικά θα έρθουν 91 δι στη χώρα μα. Και ασφαλώ είναι το μεγαλύτερο πακέτο που έχει έρθει στη χώρα μα μετά το σχέδιο Μαρσάλ, του 1950. Άρα και εμεί προσβλέπουμε ότι από αυτά τα χρήματα μπορούν και οι επιχειρήσει να σταθούν. Σα θυμίζω ότι λέγεται Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, mm. δηλαδή η αντοχή του και μετά να καταφέρουν να εξυγχρονιστούν. Σήμερα έχουμε και μια συζήτηση με ναι. τον Υπουργό. Και αυτό μπορώ να σα πω τον κύριο Σταϊκούρα. Το και θέμα μα είναι αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψη Αντεκτικότητας και τη σχέση με τι τράπεζε. Αυτό που είναι θέμα, κύριε και είναι το εξή. Mm -hmm. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα πρόγραμμα που αυτή τη στιγμή, αυτό το τόσο μεγάλο πρόγραμμα, αφορά μόλι το έσπατο 6%. Και στο Ταμείο Ανάκαμψη, το 3,8. Τι ζητάμε mm -hmm. και υπάρχουν δυνατότητε, και χαίρομαι γιατί έχει ανοίξει αυτό ο διάλογο. Να διευρυνθεί ο αριθμό των επιχειρήσεων που μπορεί να ενταχθούν. Έτσι. Οι τράπεζε, εάν δεν συνεργαστούν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα, μοντέλο που έγινε στην Πορτογαλία κυρίω. Άρα, αυτό που ζητάμε ακριβώ, γιατί είναι και για μα μια μεγάλη προσδοκία, είναι να βρεθεί ο τρόπο πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων να μπορέσει να ενταχθεί. Και βεβαίω, εκτιμώ ότι οι τράπεζε, με όλα τα θέματα που σήμερα δημιουργούν. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε όταν λέμε αύξηση επιτοκίων σημαίνει ότι αυτό που έχει σήμερα ένα δάνειο θα το πληρώσει πολύ ακριβότερα. Mm. Μέσω σταμικά, σα λέω ότι ένα που έχει μια δόση 500 ευρώ θα γίνει 640 Exacto, ευρώ. Ακριβώ. Α... Είναι, είναι μεγάλη επιβάρυνση για την τσέπη του επιχειρηματία. Όμω, γι' αυτό, Πρόεδρε, είχαμε προχθέ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, την Τετάρτη, από το βήμα τη Βουλή τοποθέτηση του Αρμόδιου Υπουργού που λέει ότι θα έρθει στήριξη για του επιχειρηματίε, όχι μόνο για του επιχειρηματίε, για όλου του δανειολήπτε. Ναι, μπορού, μπορούμε να αντλήσουμε κεφάλαια από το Ταμείο Ανάγκαψης και να επιδοτηθούν τα επιτόκια, πράγμα το οποίο ασφαλώς πρέπει να γίνει. Δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Mm -hmm. Αυτό που σας λέω είναι ότι σήμερα αυτή η απόφαση που έχει πάρθει αφορά μόλις 30.000 δανειολήπτες. Σα Σας θυμίζω ότι ο αριθμός των δανειοληπτών ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο, άρα ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να πιέσει και άλλο τις τράπεζες mm -hmm. για συνεργασία και τόσο στον τομέα των δανείων, όσο και στο Ταμείο Ανάγκαψη, γιατί επαναλαμβάνω, είναι η ιστορικότερη ευκαιρία που αν, κυρία και και αυτό δεν γίνει πράξη, mm -hmm. Έχουμε να δούμε μια οικονομία. Ολιγοπολίων σε πάρα πολλού τομεί και κατάργηση τη μικρομεσαία τάξη ή, αν θέλετε, μείωση τη τουλάχιστον κατά 50%. Αν σκεφτεί κανεί ότι το 2023, mm -hmm. και αυτό πρέπει να το πούμε, να σου πω και ένα καλό των εκλογών. Ξέρετε, mm -hmm. όλε οι υποχρεώσει των επιχειρήσεων πήγαν προ τα πίσω Έτσι. μετά τι εκλογέ. Αυτή η στιγμή όμω θα έρθει. Και αν τότε δεν βρούμε έναν τρόπο ρυθμίσεων, και η πρότασή μα είναι να υπάρξει ρύθμιση των υποχρεώσεων με τι 120 δόσει, και επειδή πολλέ φορέ ακούμε και από δημοσιογράφου ζητάτε διαρκώ ρυθμίσει πρέπει να σα πω τι συνέβη στην οικονομία. Είχαμε ένα ΑΕΠ 245 δι, έγινε 185 δι. Είχαμε την, ε, καταρχήν τα μνημόνια, μετά ήρθε η πανδημία και σήμερα το ενεργειακό. Ακριβώς, Άρα είναι ας. λογικό αυτό που συνέβη. Άρα εμεί ζητάμε τι δόσει προ όφελο και των επιχειρήσεων και τη πολιτεία. Ρύθμιση δόσεων σημαίνει ότι ο καθένα πληρώνει αυτό που μπορεί, Άρα, στέκεται η επιχείρησή του, μένουν οι εργαζόμενοι. Έτσι. Η κυβέρνηση παίρνει κυκλοφορίε και τα ασφαλιστικά κόμματα. Εγώ δεν είμαι επιχειρηματία του να, να δώσω ένα πεντακοσάρικο το μήνα στο δανειό μου. Μα αν δεν έχει να το δώσει, θα κάνει νέα κόκκινα ακριβώς, δάνεια. Ακριβώ. Και δεν θα έχει κανένα όφελο κανένα. Θα σταθώ στο τελευταίο που είπατε για να κλείσουμε έτσι με αυτό, Πρόεδρε: ε, το ενεργειακό. Γιατί οι επιχειρήσει φέτο βιώνουν κάτι το πρωτόγνωρο, βλέπουν λογαριασμού μπροστά του που δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να λάβουν. Και η αλήθεια είναι ότι η τιμή λιανική του ρεύματο μπορεί να μειώνεται. Ακόμα δεν έχει ανακουφιστεί όμω η τσέπη του επιχειρηματία. Καταχύνται δεν υπήρχε επιδοματική πολιτική στι επιχειρήσει. Η επιδοματική πολιτική που ήταν και σωστή έγινε στου καταναλωτέ. Οι επιχειρήσει, ειδικά οι ενεργοβόρε, 40% πληρώναν τρει φορέ παραπάνω. Κάποια αναδρομικά τώρα περιμένετε. Ε. Είναι πολύ μικρό ναι. μέρο. Δηλαδή, σα το πω παραστατικά, ένα πλήρωνε τρει χιλιάδε ρεύμα και πληρώνει τώρα 12, πήρε άλλε δύο χιλιάδε από το σύνολο των επιδομάτων. Yeah. Η διαφορά είναι μεγάλη. Απόδειξη του γεγονότο ότι έχουμε ένα δι 150 εκατομμύρια mm. απλήρωτου λογαριασμού ή right. σε ρύθμιση σε εταιρείε ενέργεια. Το ενεργειακό είναι το μεγάλο θέμα. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψουμε με αφορμή το ενεργειακό να σα πω. Εμεί στηρίζουμε πάντα τον καταναλωτή και το μικρομεσαίο. Δεν συμφωνούμε σε αλόγιστε αυξήσει που έχουν γίνει, θα έλεγα σε αισκροκέρδια, mm. αλλά πρέπει οι εποπτικοί μηχανισμοί να δουν, γιατί κάποια από αυτά δεν αφορούν την ενέργεια. Mm. Αφορούν το μηχανισμό που υπάρχει μεταξύ του παραγωγού Έτσι. μέχρι τον καταναλωτή και είμαστε υπέρθρονοι να θυμάστε των εποπτικών ελέγχων, γιατί εμεί θέλουμε ο καταναλωτή να έχει τη δυνατότητα να ψωνίζει, γιατί αυτό θα μα ανεβάσει τον τζίρο και αυτό θα μα κρατήσει σε ζωή. Εννοείται. Πολύ ευχαριστώ. Θα είμαστε, είμαστε μαζί σα. Δεσμεύω εδώ να τα συζητάμε όλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Ναι.